Χαίρετε. Ένα έκτακτο άρθρο με αφορμή την διαφήμιση η οποία έπαιξε για ένα λεπτό στο Super Bowl, που είναι μια αμερικάνικη πολύ σπουδαία αθλητική διοργάνωση, με τέσσερις ελληνικές λέξεις που συγκίνησαν. Σας διαβάζω εδώ πέρα από την ιστοσελίδα jenny.gr την εξής είδηση, την οποία σίγουρα την έχετε διαβάσει. Μπορεί στην Ελλάδα το Super Bowl να μην είναι διαδεδομένο όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως εκεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς. Κάθε χρόνο μετά το Super Bowl, νομίζω είναι για τον μπάσκετ το Super Bowl, αν δεν κάνω λάθος, όλοι μιλούν για το show στο ημίχρονο και τις διαφημίσεις. Στα ελάχιστα λεπτά διαφημιστικού χρόνου, ένα spot με όνομα Love Takes Action με τέσσερις ελληνικές λέξεις συγκίνησε. Ο λόγος για τη διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, το σπότ της οποίας βασιζόταν σε τέσσερις λέξεις: φιλία, στοργή, έρωτας και αγάπη. Έχω δει το σπότ, θα το έχετε δει και εσείς γιατί έχει γίνει viral. Είναι οι τέσσερις λέξεις αυτές προφέρονται στα αγγλικά με αγγλική προφορά. Πολύ ενδιαφέρον κιόλας να το δείτε. Ο λόγος που η διαφήμιση μιλούσε ελληνικά είναι απλός. Από το 2008, ο CEO της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας είναι ο ελληνικής καταγωγής Θεόδωρος Μάθας ή Θεόδωρος Μάθας ή Μαθάς, ξέρω εγώ. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τέσσερις λέξεις για την αγάπη. Η πρώτη είναι η φιλία, το οποίο στο βίντεο το διαβάζει φίλια. Όχι, φιλία είναι σωστή προφορά. Η φιλία είναι η στοργή που πηγάζει από τη φιλία. Friendship στα αγγλικά. Λοιπόν, μου έστειλε μια φίλη η Ελένη αυτό το άρθρο και μου λέει θέλει με vlog. Αυτή εκεί στην Impress είναι μια εταιρεία, αυτή που έχουν κανονίσει και τη διοργάνωση των σεμιναρίων, που είναι όλοι φανατικοί και έτσι γνωριστήκαμε κιόλας επειδή παρακολουθούν τα vlogs. Και μου στείλανε προλίγου το άρθρο και μου λένε κάνε ένα vlog να μιλήσεις εσύ, να μπεις στη δική σου οπτική για αυτά τα τέσσερα είδη αγάπης. Το πρώτο είδος αγάπης λοιπόν είναι η φιλία. Εννοείται ότι μέσα σε ένα vlog δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως αυτό το θέμα. Στα σεμινάρια που θα κάνουμε με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου με θέμα την διαχείριση των συναισθημάτων, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτά τα συναισθήματα και για την αγάπη και για αυτές τις τέσσερις εκφράσεις της αγάπης. Λοιπόν, η φιλία είναι για μένα ως ψυχολόγο αλλά και ως άνθρωπο ένα θετικό συνέστημα. Το να νιώθεις φιλία για έναν άνθρωπο είναι μια τρυφερότητα και μια έγνοια και μια στοργή η οποία έχει να κάνει με την εκτίμηση που τρέφεις για τον άλλον άνθρωπο, με την έγνοια που έχεις για να είναι καλά, αλλά και με τα θετικά συναισθήματα που τρέφεις για αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία εκπηγάζουν από τις θετικές και επικοδομητικές εμπειρίες που έχετε μαζί. Η φιλία για μένα, το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα πολύτιμο συναίσθημα. Είναι ένα πολύτιμο αγαθό η φιλία, το να νιώθεις φιλία για έναν άνθρωπο και επίσης το να έχεις να νιώθει και αυτός φιλία για σένα, να έχεις μια φιλία με ανταπόκριση. Πώς λέμε έρωτα με ανταπόκριση, μια φιλία με ανταπόκριση. Μάλιστα είχα κάνει και παλιά ένα βιντεάκι, μπορείτε να το ψάξετε, που λέει η φιλία ένας πλατωνικός έρωτος. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό η φιλία, γιατί ακριβώς εμπεριέχει μέσα πλήρως την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Δεν μας υποχρεώνει κανείς και ούτε θα έπρεπε να μας υποχρεώνει κανείς, γιατί υπάρχουν μερικές μαμάδες που υποχρεώνουν τα παιδάκια τους να κάνουν παρέα με παιδάκια φίλων τους. Υπάρχουν ορισμένοι γονείς μεγαλύτερης ηλικία που επιβάλλουν στα ενήλικα παιδιά τους να κάνουν παρέα με τα παιδιά φιλανάδων τους ή φίλων τους κλπ. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Η φιλία είναι καθαρά ένας χώρος επιλογής που επιλέγω να συνδεθώ ουσιαστικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαι υποχρεωμένος, δεν είμαι υποχρεωμένη. Η φιλία είναι πολύτιμη για την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία ενός ανθρώπου, γιατί κατά τη γνώμη μου έρχεται να αναπληρώσει το κενό που έχει αφήσει η έλλειψη κοινωνικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν, έχουμε φτιαχτεί για να ζούμε σε κοινωνικές ομάδες, για να περνούμε τουλάχιστον κάποιες ώρες της μέρας σε επικοινωνία και σύνδεση με άλλους ανθρώπους,
και λόγω του μοντέρνου, του σύγχρονου τρόπου ζωής, πολλοί από μας βρισκόμαστε σε μοναξιά ή απομόνωση ή μια μοναχικότητα που τραβάει πάρα πολύ. Η φιλία έρχεται να διανθίσει τη μοναχικότητα των ανθρώπων, έρχεται να διανθίσει τις μίζερες μέρες, έρχεται να δώσει κάποιο νόημα στον ελεύθερο χρόνο. Τι να τον κάνεις στον ελεύθερο χρόνο αν δεν έχεις ανθρώπους να τον μοιραστείς μαζί και να κάνετε πράγματα που γουστάρετε μαζί και να τα κάνεις και με παρέα που γουστάρεις φυσικά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να έχουμε ερωτικές σχέσεις, πόσο δύσκολο είναι να βρούμε το τέρι μας, πόσο δύσκολο είναι να έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Και επειδή δεν είναι μόνο από το χέρι μας το να βρούμε ερωτική σχέση, γιατί παίζει ρόλο και η έλξη που είναι αστάθμητος παράγοντας και παίζει πάρα πολύ ρόλο και η θέληση και από τις δύο πλευρές και οι κατάλληλες συνθήκες κλπ. Τέλος πάντων, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις γκόμενο, ρε παιδί μου, παρά να κάνεις σχέση ή να βρεις γκόμενο, παρά να κάνεις μια φιλική σχέση. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δίνουμε χρόνο και ενέργεια στο να δημιουργήσουμε καλές φιλίες ή μια καλή φιλία. Θεωρώ ότι ένας ενήλικας άνθρωπος είναι καλά να έχει 2 με 3 στενές φιλίες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και το λέω με όλη μου την αγάπη προς εσάς. Εάν κάνετε το λάθος που έκανα εγώ στο παρελθόν, του να μην επενδύετε καθόλου συναισθηματικά στο να δημιουργήσετε καλές φιλίες, ξανασκεφτείτε το. Γιατί ο χρόνος που επενδύεις για να βρεις ερωτική σχέση, για να βρεις άνδρα, για να βρεις γυναίκα, πολλές φορές πάει χαμένος. Γιατί ξεκινάς την ερωτική σχέση και μετά εύκολο πράγμα είναι να τελειώσει μια ερωτική σχέση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ζούμε στην εποχή που ονομάζουμε τις σχέσεις που διαρκούν πάνω από 6 μήνες μακροχρόνιες σχέσεις. Σκεφτείτε σε ποια εποχή ζούμε. Οπότε δεν λέω να σταματήσουμε να επενδύουμε χρόνο στο να βρούμε την ερωτική σχέση που θέλουμε. Αλλά λέω ταυτόχρονα όσοι ειδικά είναι μόνοι να δίνουν χρόνο και ενέργεια να επενδύουν στο να βρουν καλές φιλίες. Ακόμη και αυτοί που δεν είναι μόνοι και αυτοί που βρίσκονται σε μια συντροφική σχέση που τους ικανοποιεί ή έχουν βρει τον άνθρωπό τους ή βρίσκονται σε ένα καλό γάμο ή σε μια καλή συμβίωση ή σε ένα καλό σύμφωνο συμβίωσης τέλος πάντων. Ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι είναι καλή ιδέα να έχουν φίλους. 1, 2, 3 φίλους, καλούς φίλους. Γιατί μπορεί το τέρι σου ανά πάσα στιγμή να μην είναι μαζί σου. Μπορεί να έρθει ένα συμβάν που να μην έχει σχέση με εσάς. Μπορεί να έρθει ο χρόνος που να πάρει το τέρι μας ή να μας πάρει εμάς. Μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ. Λέγα στον πατέρα μου προχθές, πώς νιώθεις που οι μισοί άνθρωποι από όσους έχεις γνωρίσει τη ζωή σου έχουν πεθάνει. Μου λέει, νιώθω ότι πήγα σε μια ηλικία που. Δεν το συνέχεις γιατί ο μπαμπάς νιώθει νέος. Που λέει, ναι, δεν το έχει σκεφτεί. Ότι του λέω στα 70, τουλάχιστον οι μισοί άνθρωποι που έχει γνωρίσει τη ζωή σου έχουν ήδη πεθάνει. Γιατί γνωρίζει άνθρωπο τον καιρό που είσαι μωρό και αυτή μεγάλη. Μην σα πω και τώρα στα 45 εγώ ότι το 1/3 των ανθρώπων που έχω γνωρίσει τη ζωή μου έχουν πεθάνει. Αυτό είναι έτσι, άμα το σκεφτεί, σου δίνει έτσι μια υπαρξιακή θεώρηση τη ζωή και να βλέπει σε βάθο χρόνου ότι και εσύ κάποια στιγμή μπορεί να πεθάνει, ή το τέρι σου μπορεί να πεθάνει, ή οι φίλοι σου μπορεί να πεθάνουν. Οπότε είναι καλό να μην βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι και πέραν από την επιδίωξη για μια υγιή σχέση ζωής, ερωτική σχέση όσοι δεν έχουν, είναι καλό να έχουμε και επιδίωξη για υγιείς φιλίες. Είπα 1, 2, 3. Περισσότερες νομίζω δεν μπορείς να διατηρήσεις το επίπεδο της στενής φιλίας, εκτός πια και αν μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολύ συγκροτημένοι, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι τους γίνεται και μπορούν να διατηρούν στενές φιλίες με περισσότερους ανθρώπους, οι οποίες όμως να είναι και οριοθετημένες. Δηλαδή δεν θα έχεις το χρόνο να επικοινωνείς καθημερινά με έναν άνθρωπο τηλεφωνικός, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε να βρεθείς από κοντά και να το κάνεις αυτό με 20 ανθρώπους. Δεν έχεις το χρόνο. Και τότε μιλάμε για φιλίες οι οποίες αναζωπηρώνονται κάθε φορά που βρίσκονται άνθρωποι από κοντά. Εγώ έχω τέτοιες φιλίες με φίλες μου στο εξωτερικό, που όποτε βρεθούμε, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλλά δεν επικοινωνούμε συνέχεια στο ενδιάμεσο. Και η αλήθεια είναι ότι και εκείνες οι φίλες μου, αλλά και εγώ, χρειαζόμαστε και μια τουλάχιστον φιλία, 2 φιλίες με ανθρώπους που να επικοινωνούμε καθημερινά ή να επικοινωνούμε κάθε 2 μέρες.
είναι πραγματικά μέσα στη ζωή μας. Έχουμε φάει 10 λεπτά να μιλάμε για τη φιλία, για το αγαπημένο μου θέμα, για το αγαπημένο μου είδος αγάπη σε μένα. Παλιότερα ήταν ο έρωτας, αλλά είχα φάει τα μούτρα μου. Ψάχνοντας τον έρωτα, σοβαρά μιλάω, ψάχνοντας τον έρωτα, ειδικά από τα 20 μέχρι τα 30 μου, ψάχνοντας τον έρωτα, τα 26 μου και μετά, γιατί στα 20 μου, ναι, στα 20 μου έψαχναν τον έρωτα, αφού ήμουν 20 και μισό, τα γνώρισα τον πρώτο μου τον άντρα. Λοιπόν, μεταξύ σε αυτή την πρώτη τη δεκαετία 20 με 30 ετών, έδινα περισσότερη φάση στον έρωτα και έτσι είχα αφήσει τον εαυτό μου χωρίς καλές φιλίες. Είχα φιλίες, αλλά δεν ήταν και πολύ προσεγμένες, γιατί ήταν αλλού το μυαλό μου. Έβαζα προτεραιότητα στην κομμενική ζωή, στην ερωτική ζωή παρά στη φιλική ζωή. Από τα 30 και μετά που έπηξε λίγο το μυαλό μου, που ρήμασα λιγάκι, και ειδικά μετά τα 40, έδωσα περισσότερη έμφαση στις φιλίες, γιατί οι φιλίες είναι για μια ζωή. Και οι φιλίες δύσκολα χαλάνε. Μια καλή φιλία δύσκολα χαλάει. Ενώ μια καλή σχέση μπορεί να χαλάσει από χίλιους πράγματος. Λοιπόν, άρα η πρώτη λέξη ελληνική είναι η φιλία. Η δεύτερη είναι η στοργή, το οποίο το λέει στόργε, στόρτζ, πώς το λέει στα αγγλικά. Στοργή είναι στα ελληνικά. Το είδος της αγάπης που έχεις για τον παππού ή τον αδελφό σου, ή για τον μωρό σου έχεις στοργή. Ή για έναν φίλο σου που αγαπάς πολύ νιώθεις στοργή. Η στοργή είναι εκείνο το συνέστημα που θέλεις την ώρα που κοιμάται ο άλλος πάνω στον καναπέ και είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνας και έχει κρύο, να πάρεις μια κουβέρτα και το θες και το κάνεις. Παίρνεις μια κουβέρτα και τον σκεπάζεις, την σκεπάζεις για να μην κρυώσει. Η στοργή είναι εκείνο που θες να χαϊδεύεις το αγαπόμενο πρόσωπο και θες να νιώθεις, να νιώθεις την καρδιά του να χτυπάει κοντά στην καρδιά σου, όπως πούμε τα μωρά αγκαλιά και νιώθουμε έτσι τρυφερά τα μωρά να είναι στο στήθος μας. Στοργή νιώθεις για ηλικιωμένους ανθρώπους, νιώθεις για βρέφη, στοργή νιώθεις για ευπαθείς ανθρώπους, όχι απαραίτητα συγγενείς σου, όχι απαραίτητα φίλους σου. Ο καλός σου άνθρωπος νιώθεις στοργή για όλα τα πλάσματα, στοργή νιώθεις για τα ζωντανά όλα, νιώθεις για τα γατάκια που συναντάς, τα σκυλάκια που συναντάς, όλα τα πλάσματα του κόσμου νιώθεις στοργή. Μιλάμε τώρα για πλάσματα τα οποία είναι συμπαθητικά. Τώρα δεν μπορείς να νιώσεις στοργή για έναν άνθρωπο που σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Δεν μπορείς να νιώσεις στοργή για έναν πρόσωπο το οποίο έρχεται να σε κακοποιήσει καθιονδήποτε τρόπο. Όχι, δεν μπορείς να νιώσεις στοργή και δεν είναι υγιές να νιώθεις στοργή για ανθρώπους οι οποίοι δεν σου φέρονται καλά. Στοργή νιώθουμε για ανθρώπους με τους οποίους είμαστε θετικά συνδεδεμένοι και έχουν καλές προθέσεις προς εμάς, αλλά στοργή νιώθουμε και για ανθρώπους που δεν είμαστε συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο, αλλά βλέποντάς τους νιώθουμε να μας πλημμυρίζει αυτό το όμορφο συνέστημα, το γλυκό συνέστημα που είναι η οξυτοκίνη, η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης, η οποία λέει ενεργοποιείται στον εγκέφαλο, παράγεται από τον εγκέφαλο, μόλις once we set eyes on a newborn baby, όταν δούμε ένα νεογέννητο μωρό, όταν δούμε ένα μικρό γατάκι, ένα νεογέννητο σκυλάκι, κάτι πολύ χαριτωμένα σκυλάκια, πάρα πολύ χαριτωμένα, που τρελαίνομαι και γατάκια. Και τα βλέπεις και είναι ναζιάρικα, όπως όλα τα μωρά. Και τα ανθρώπινα μωρά είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου άσχημο μωρό και άσχημο ζωάκι. Ποτέ δεν έχω δει, πραγματικά. Έχουν μια χαριτωμενιά. Και αυτό είναι το appealing, η έκκληση που κάνει η φύση στα ένστικτά μας. Είναι πρωτόγονο αίσθημα το αίσθημα της στοργής. Ώστε να προστατεύουν οι δυνατοί τους αδύναμους. Άρα η στοργή είναι ένα επίσης ευλογημένο συνέστημα, το οποίο είναι φυσιολογικό να το νιώθουμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απροστάτευτοι και έχουν ανάγκη την προστασία μας, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, αλλά και για ανθρώπους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι θετικά και αγαπητικά. Είναι ανομαλία, όταν λέω ανομαλία εννοώ δεν είναι καλό ψυχολογικά, δεν είναι καλό ψυχοσυναισθηματικά, να νιώθουμε στοργή για κακοποιητικούς ανθρώπους. Εκεί είμαστε συνεξαρτώμενοι και πρέπει να το προσέξουμε. Πάμε στο τρίτο συνέστημα, το οποίο είναι ο έρος, έρωτας, έρος, έρωτας. Η ανεξέλεγκτη επιθυμία λέει να πεις σ' αγαπώ. Έρωτας, έρος ανήκατε μάχαν, έρωτα ανήκετε στη μάχη. Ο έρωτας νομίζω δεν χρειάζεται περιγραφή από εμένα ο έρωτας, ούτε χρειάζεται ο έρωτας από εμένα κάποια εξειδανίκευση, γιατί εγώ συνήθως κάνω την αντίθετη δουλειά, κριτικάρω τον έντονο έρωτα και δεν τον βλέπω με ιδιαίτερα καλό μάτι, γιατί δυστυχώς
Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτό το συναίσθημα του έρωτα, αυτό το είδος αγάπης, η ερωτική αγάπη, είναι αιτία και αφορμή πολλών κακοποιητικών καταστάσεων και για άνδρες και για γυναίκες. Ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα not au naturel, είναι ένα πολύ φυσικό συναίσθημα. Και αυτά τα τρία συναισθήματα μιλάμε είναι φυσικά. Μόνο το τέταρτο, αυτό που θα πω στην πορεία, είναι και λίγο φτιαχτό με την έννοια του ότι χρειάζεται να έχει συγκεκριμένη καλλιέργεια για να το έχεις αυτό το συναίσθημα. Και αυτό το, να έχεις αυτού του είδους τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Ο έρωτας θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όταν αρχίζουμε να το νιώθουμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι κατάλληλοι για μας, να το δαμάζουμε. Είναι δύναμη ζωής ο έρωτας. Είναι ο λόγος που αναπαράγει το ανθρώπινο γένος. Είναι ένα βασικό ένστικτο το οποίο μας έχει βάλει ο Θεός ή η φύση μέσα μας, ούτως ώστε να μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία του να ζευγαρώνουμε και να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι μόνο για να κάνεις παιδιά ο έρωτας. Είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το πρωτόγονο συναίσθημα. Ο έρωτας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός και για να προοδεύεις τη ζωή σου και για να εξελίσσεσαι και για να μετακινήσεις και για να συνδέεσαι. Είναι ωραίος ο έρωτας, φτάνει να είναι μέσα σε υγιείς συνθήκες, σε υγιείς κοινωνικές κατασκευές, μέσα σε μια υγιή σχέση. Με ανησυχεί πάρα πολύ ο έρωτας ο έντονος, ο οποίος σου αφήνει σημάδια στη ψυχή. Είναι παρεξηγημένος ο έρωτας. Παρεξηγημένος ο έρωτας. Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με όλα αυτά τα τραγούδια, τα pop τραγούδια και τους στίχους, τους καψούρικους και με όλες αυτές τις ψυχοπάθειες που παρουσιάζονται, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται ως εξειδανικευμένος έρωτας, ενώ στην ουσία πρόκειται για καταστάσεις συνεξάρτησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όπως και να έχει, ο έρωτας είναι υπέροχος, θέλει όμως προσοχή. Και πάμε στο τέταρτο συναίσθημα. Συγγνώμη που δεν μένω πολύ ώρα στον έρωτα. Τα περισσότερα μας vlogs είναι ερωτικά. Έχουμε πει πάρα πολλά για τον έρωτα. Εγώ και σας έχω ζαλίσει τον έρωτα. Και το τέταρτο συναίσθημα, το τέταρτο είδος αγάπης είναι διαφορετικό. Είναι το πιο αξιοθαύμαστο. Ονομάζεται αγάπη, όχι αγάπη ονομάζεται. Η αγάπη ως δράση. Χρειάζεται θάρρος, θυσία, δύναμη, λέει το διαφημιστικό σποτάκι της ασφαλιστικής εταιρείας. Όση ώρα σας τα έλεγα αυτά, είχα στο βάθος του μυαλού να θυμηθώ να σας πω ότι πρόκειται για μια διαφήμιση, την οποία σαφώς θα την έχουν μοσχοπληρώσει, αρκετά εκατομμύρια δολάρια θα έχουν δώσει για να παίξουν ένα λεπτό αυτή τη διαφήμιση στο διάλειμμα του Super Bowl. Είναι από τους πιο ακριβούς τηλεοπτικούς χρόνους. Ένα λεπτό, πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω, ψάξτε το. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς θα μπουν στη διαδικασία. Ψάξτε να δούμε πόσα εκατομμύρια στοιχίζει ένα λεπτό διαφήμιση στο διάλειμμα του Super Bowl. Λοιπόν, είναι διαφημιστικό σποτάκι, άρα την αγάπη την ονομάζει ως δράση, θυσία, δύναμη. Εγώ διαφωνώ, η αγάπη δεν είναι θυσία. Οι πράξεις που εκπηγάζουν από την αγάπη ούτε εκλαμβάνονται από το ίδιο το πρόσωπο ως θυσία, ούτε από το αγαπόμενο πρόσωπο ως θυσία, είναι φυσικά πράγματα. Είναι ο naturel. Αυτό πολλές φορές μπορεί να λέω στα παιδιά μου ή στον άνδρα μου όταν μου λένε ευχαριστώ, τους λέω δεν χρειάζεται να πεις ευχαριστώ για πράγματα που είναι αυτονόητα. Εφόσον σε αγαπώ, για παράδειγμα, είναι αυτονόητο όταν μου ζητήσεις να μαγειρέψω το αγαπημένο σου φαγητό να το μαγειρέψω. Εφόσον σε αγαπώ, είναι αυτονόητο να έχω την έγνοια και να, για παράδειγμα, να οδηγήσω εγώ το αυτοκίνητο γιατί είσαι κουρασμένος και εσύ μπορεί να πάθεις κάτι, θα δυσκολευτείς να το οδηγήσεις ή ξέρω εγώ για τα παιδιά. Είναι αυτονόητο όταν το παιδί μου χρειάζεται κάτι να του το παρέχω, έστω και αν θα δυσκολευτώ οικονομικά να το πράξω, αλλά είναι αυτονόητο επειδή το αγαπώ και δεν το κάνω από θυσία, το κάνω από αγάπη, δεν το κάνω ως θυσία. Η λέξη θυσία για μένα είναι απαγορευτική. Η λέξη θυσία είναι μια από αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για να εμψυχώνουν τους ανθρώπους ώστε να γίνονται θύματα. Mm-hmm. Και είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται με πολύ χειριστικότητα. Μην ξεχνάτε ότι είναι διαφήμιση διαφημιστικής εταιρείας που έχει σκοπό να πουλήσει διαφημιστικά συμβόλαια. Διαφημιστικής λέω, είναι διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία έχει σκοπό να πουλήσει ασφαλιστικά συμβόλαια και λέει αν αγαπάτε πραγματικά τον άλλο
η αγάπη είναι αγάπη ως δράση, θυσία, άρα θυσιάζομαι και αγοράζω μια ακριβή ασφάλεια ζωής για το τέρι μου επειδή το αγαπώ. Και μετά πω και το σκοτώνω και την εισπράττω. Αυτό το τελευταίο διαγράψτε το. Ξέρετε ότι το χόμπι μου το βράδυ είναι να παρακολουθώ true crime documentaries, ντοκιμαντέρ από αληθινά εγκλήματα. Και μία στις δύο περιπτώσεις που η σύζυγος σκοτώνει τον σύζυγο είναι γιατί του έχει φτιάξει προηγουμένως ένα συμβόλαιο ασφάλειας πολύ ψηλό. Και όπου ο σύζυγος σκοτώνει τη σύζυγο. Εμείς για να είμαστε ήσυχοι δεν κάναμε κανένας ασφάλεια, κανένας. Λοιπόν, έχω πει πολύ λίγα για την αγάπη, αλλά έχει φτάσει τα 20 λεπτά ήδη αυτό το έκτακτο. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι η αγάπη είναι το απάβγασμα της ανθρώπινης συνδεσιμότητας, το οποίο όσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά και ψυχογνωστικά ένας άνθρωπος και ψυχοεκπαιδευτικά, τόσο πιο πολύ μπορεί να το βιώσει και να το απολαύσει. Σας στέλνω την αγάπη μου. Όχι αγάπη, όχι φίλια, όχι στόργκε, όχι έρος, την αγάπη μου, την ελληνική μου την αγάπη. Χωρίς να έχετε καμία υποχρέωση, γιατί δεν πρόκειται να θυσιαστώ για εσάς και ούτε ζητώ φυσικά από κανένα να θυσιαστεί για μένα. Αγάπη χωρίς θυσία είπαμε. Η αγάπη δεν είναι θυσία. Γεια! Yeah!